Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Ναυάγησε τελικά η συμφωνία με την ΕΞΥΝ για την πώληση του 75% της εθνικής ασφαλιστικής. Να δούμε ποιες είναι εναλλακτικές από εδώ και πέρα με τη βοήθεια του Κώστα Κιτσιτσί. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Μιλάμε ουσιαστικά για ένα χρονικό ενός προαναγγελφέτος θανάτου, εννοώντας ότι ουσιαστικά στην αγορά κυκλοφορούσαν πληροφορίες ότι τελικά η ΕΞΥΝ δεν θα κατάφερε να βρει ένα χρηματοδοτικό σχήμα, να παρουσιάσει ένα χρηματοδοτικό σχήμα για την εξαγορά του 75% της εθνικής ασφαλιστικής μετά από την σύγκρουση με την οποία ήρθανε με τους Ελληνοαμερικάνους επενδυτές, οι οποίοι, να υπενθυμίσουμε γέλας, ότι έχουν κάνει και μήνυση, έχουν καταθέσει αγωγή μάλλον κατά της εταιρείας. Έχουμε λοιπόν την Εθνική Τράπεζα, η οποία στο χθεσινό διοικητικό συμβούλιο της αποφάσισε να επισήμως να βάλει τέλος στη διαδικασία πώλησης του 75% της εθνικής ασφαλιστικής στην ΕΞΥΝ. Και πλέον η τράπεζα ανακοίνωσε ότι εξετάζει εναλλακτικές λύσεις. Ποιες είναι αυτές οι εναλλακτικές λύσεις? Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα βασικό θέμα το οποίο μένει να φανεί είναι το ενδιαφέρον της Φοσούν. Η Φοσούν, ο κινέζικος όμιλος, ήταν αυτός ο οποίος είχε δώσει τη δεύτερη καλύτερη προσφορά στο σχετικό διαγωνισμό για την εθνική ασφαλιστική. Είναι ένας όμιλος ο οποίος έχει δηλώσει ότι το ενδιαφέρον του για την εθνική ασφαλιστική παραμένει και μένει να δούμε τώρα πότε θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες. Γιατί δεν υπάρχουν και τα χρονικά περιθώρια. Ακριβώς. Εξάλλου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής, ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, δήλωσε χθες κατά τη διάρκεια του teleconference που ακολούθησε τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους, ότι σκοπός είναι να κλείσει η συμφωνία, να πουληθεί η Εθνική μέσα στο έτος. Το οποίο σημαίνει ότι τα χρονικά περιθώρια σίγουρα έχουμε ακόμα πολλούς μήνες, αλλά όπως και να έχει, είναι μια διαδικασία η οποία θα πάρει κάποιο χρόνο. Δεδομένου κιόλας ότι η Φοσούν έχει πει ότι θα πρέπει να επαναλάβει τον οικονομικό-τεχνικό έλεγχο της εθνικής ασφαλιστικής, γιατί έχουν περάσει κάποιοι μήνες. Πρέπει να ξανακάνει δηλαδή ένα due diligence στην εθνική ασφαλιστική. Οπότε μένει να δουν πώς θα συνεχίσουν οι συνομιλίες. Το βασικό ζητούμενο είναι βέβαια το τίμημα. Αυτό το οποίο λένε οι πληροφορίες μας είναι το τίμημα το οποίο είχε υποβάλει η ΕΞΥΝ σε καμία περίπτωση δεν θα αποτελέσει οδηγό για το τίμημα το οποίο θα προσφέρει η Φοσούν εφόσον υπάρχουν συνομιλίες. Δεδομένου ότι τελικά φάνηκε πως αυτό το τίμημα ήταν πάνω από την αποτίμηση της εθνικής ασφαλιστικής και ήταν χωρίς αντίκρισμα. Βέβαια, όλα αυτά είναι θέμα διαπραγματεύσεων. Έχει σχέση και το τι θα γίνει με την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων από το δίκτυο της τράπεζας, που είναι βασικό κανάλι διανομής ασφαλιστικών προϊόντων της εθνικής ασφαλιστικής. Τη συμφωνία δηλαδή θα υπάρξει μεταξύ των δύο οργανισμών και σίγουρα μιλάμε για μια ασφαλιστική η οποία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το τοπίο στην Ελλάδα. Είναι μεγαλύτερη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία. Και μένει να δούμε πώς θα προχωρήσουν πλέον οι συνομιλίες μετά το ναυάγιο.